Η απόφαση του δικαστηρίου δέχθηκε ότι δεν υπάρχει βρασμός ψυχικής ορμής, ότι υπάρχει προμελετημένος δόλος, αλλά δυστυχώς με το καινούριο νόμο οι ποινές που επιβάλλονται βάσει του νόμου είναι χάδι σε ανθρωποκτονίες. Αυτό έχω να πω. Επομένως. Δεν είμαι ικανοποιημένος, όχι. Δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι δεν μπορεί να αποτιμάται σε αυτή την ποινή μια ανθρώπινη ζωή, σε καμία περίπτωση. Βέβαια το δικαστήριο έκανε το καθήκον του, γιατί δεν έχει περιθώρια πολλά στην επιμέρεση της ποινής. Σύμφωνα με τον κυρίω νόμο που ισχύει από 1η Ιουλίου. Είστε πλανόλογο. Είστε ικανοποιημένοι. Είναι χαρούμενοι. Δικαιωθήκαμε. Ελάτε να μας τα πείτε. Δικαιωθήκαμε, παιδιά. Πώς αισθάνεστε? Είσαι ευτυχισμένη. Δικαιώθηκε το παιδί μου. Το πιστεύατε από πρώτη στιγμή? Το πίστευα, ναι. Το πίστευα. Τι σας είπε τώρα που άκουσε ότι είναι ελεύθερος? Μου είχαμε νόημα, μάνα. Είμαι ελεύθερος. Δεν το πίστευε και ο ίδιος. Ανυπομονείτε να έρθει σπίτι τώρα? Βεβαίως. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Θα έρθει το παλικάρι μου πάλι σπίτι. Το βράδυ, 12 η ώρα που βγήκε η τελική απόφαση, αισθανόμαστε απόλυτα δικαιωμένοι. Δεν θεωρούμε ότι είναι νίκη των συνηγόρων υπεράσπισης ή του Αλέξη και της οικογένειάς του. Θεωρούμε ότι είναι μια νίκη του θεσμού της δικαιοσύνης. Η ποινή που του επέβαλαν για να μην υπάρχουν παρερμηνίες και παρανοήσεις είναι 7 έτη κάθριξη για τη βασική ποινή με 3 ελαφρυντικά του προτέρου εντιμουβίου, της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και το γάμα, το τρίτο, το ότι στην πράξη ο Αλέξης οθήθηκε από προηγούμενη ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος και έτσι φτάσανε στην επιβολή της ποινής καθήρξης των 7 ετών. Υπάρχουν και 2 άλλες μικρές ποινές πλημεληματικές για την κατοχή και τη χρήση του όπλου. Συνολικά, σύνολο ποινής 8 έτη το κάθριξης, η οποία ανεστάλλει λόγω ασκηθήσεις εφέσεως και θα είναι ελεύθερος μέχρι το εφετείο με κάποιους μικρούς περιοριστικούς όρους. Θα δίνει το παρόν στην Ζάκυνθο. Πάντα είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Δεν σας κρύβω όμως ότι γελάει η ψυχή μου. Είμαι ικανοποιημένος, όπως τα έχουμε πει και μαζί με τον εξαίρετο κύριο Ταοξή. Είμαι ικανοποιημένος και πιστεύω ότι είναι μία νίκη της δικαιοσύνης και λάβετε υπόψη σας και το εξής, ότι το δικαστήριο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, εφάρμοσε το νέο ποινικό κώδικα κατά γράμμα και επίσης να αναφέρω ότι ήταν μια διαδικασία η οποία τιμά τον Έλληνα δικαστή. Δηλαδή τέτοια βελούδινη διαδικασία να αποδίδονται και στην πολιτική αγωγή και στην υπεράσπιση επακριβώς τα δικαιώματά τους, αλλά και να επισημένονται και οι υποχρεώσεις, για μένα μετά από πολύχρονη πορεία μπορώ να πω ότι ήταν πρωτοφανής. Τόσο όμως συγκινημένος είσαι. Δικαιωθήκαμε, αγάπη μου, δικαιώθηκε αδερφός. Τι άλλο θες, και όλοι μας. Και οι δικηγόροι μας δικαιωθήκανε, και ο Αλέξης και εμείς και όλοι μας. Κάνατε κουράγιο όλη τη μέρα, 14 ώρες. Ήσασταν πολύ κρατημένοι όλοι σας για να μην επιδεινώσετε μια κατάσταση. Τώρα έχει τελειώσει, σας βλέπω συγκινημένους. Θέλω να μου πείτε, εσύ ειδικά τι αισθάνεσαι? Δικαίωση. Και 14 ώρες και 18 και 20 και 2 μέρες ολόκληρες να ήμασταν εδώ, πάλι θα άξιζε. Άξιζε τον κόπο. Θα τον περιμένετε τη Δευτέρα στην αποφυλάκηση. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα